Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καλώς συνταμώνουμε και σήμερα. Για μία περίπου ώρα θα είμαστε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, και θα χρειαστούμε και τη δική σας ενεργή συμμετοχή, τη δική σας παρουσία, όπως εσείς κρίνετε. Όπως και αν μας ακούτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά 210-41-18-602, 210-41-18-640 και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση opogis@hotmail.com. Έχουμε δύο θέματα για σήμερα, ελπίζουμε να τα προλάβουμε. Το ένα έχει να κάνει με έναν Άγιο που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, έναν σύγχρονο Άγιο που πανηγυρίζεται ιδιαίτερα στην πατρίδα του, στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Είναι ο Άγιος Παναγής Μπασιάς, σύγχρονος Άγιος, πολύ θαυματουργός, που έζησε σε χρόνια επαναστατικά, χρόνια που έπρεπε να στηριχθεί ο λαός και που με την δική του φυσική παρουσία έκανε αυτό που πάντοτε οι Άγιοι μας κάνουν. Στηρίζουν στα δύσκολα τον κατατρεγμένο λαό του Θεού. Θα ακούσουμε στοιχεία για τον βίο του και ωφέλιμα διδάγματα από τον θεολόγο Δημήτριο Λυκούδη. Ο ίδιος μίλησε για τον σύγχρονο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας που πανηγυρίζεται σήμερα, που είναι η μνήμη του, στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Ας τον ακούσουμε. Για τον Όσιο Παναγή τον Μπασιά θα ομιλήσουμε σήμερα, ο οποίος στα 1801, αρχές του 19ου αιώνα, γεννήθη εις το Λιξούριον της Κεφαλινίας, εις την όμορφη Κεφαλονιά μας. Γεννήθηκε με περισσή φροντίδα και αγάπη και χαρά από την οικογένειά του. Ακολούθησε έναν άκρος πνευματικό, έναν ορθόδοξο δρόμο, μία ορθόδοξη βιωτή. Γι' αυτό και επεθύμησε από μικρό παιδί, αγαπούσε την Εκκλησία και επεθύμησε να αφιερώσει τον εαυτόν του, ο Παναγής Μπασιάς, εις τον Άγιον Θεόν και να ενδυθεί τον μοναχικό μονήρι χιτώνα και δρόμων. Παρά τα αυτά, έως τα 20 του χρόνια εκατόρθωσε να μάθει αρκετές ξένες γλώσσες για την εποχή του, μιλούσε 3 με 4 γλώσσες τις οποίες έμαθε από μόνος του. Ενθυμίστε, κάτι παρόμοιο έκαμνε και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Μόνος του διδάχθηκε όσες γλώσσες ομιλούσε και μάλιστα παρενθέτω ετούτη την ώρα αυτό το οποίο έρχεται στο νου μου για την ζωή του σκιαθή τη λογοτέχνη του Παπαδιαμάντη, ότι από ένα σημείο και μετά στην ζωή του ζούσε επαγγελματικός από μεταφράσεις ξένων κειμένων τα οποία έδιδε προς δημοσίευση σε περιοδικά και τα οποία μετέφραζε με δική του προσπάθεια, διότι μόνος είχε μάθει τις ξένες γλώσσες αυτές τις οποίες και ομιλούσε. Έτσι λοιπόν και Όσιος Παναγής ο Μπασιάς εδιδάχθη και έμαθε αυτές τις ξένες γλώσσες και μάλιστα σπούδασε φιλοσοφία και θεολογία για την εποχή του. Στα 20 του περίπου χρόνια εμαθήτευσε λοιπόν και παρακολούθησε αυτά τα μαθήματα και πολύ αγαπούσε την διακονία, γι' αυτό και εδιορίστη διδάσκαλος σε ένα σχολείο στην περιοχή εκείνη της Κεφαλινίας. Όμως φανταστείτε τότε ότι η Κεφαλινία αρχές του 19ου αιώνα στελούσε υπό την ξενική κατοχή, με αποτέλεσμα όλα αυτά να είχαν συνέπειες και πνευματικές εις τον κόσμο. Μεταξύ αυτών ο Παναγής Μπασιάς ήταν από τους προτεργάτες που εφώναζαν και εκαλλιεργούσαν την ανάγκη και προέτρεπαν τον κόσμο για την πνευματική αφύπνιση, η οποία τότε ως δυτικός, θα λέγαμε, αήρ, ως δυτικός αέρας ερχόταν και κάλυπτε τα ήθη και τα έθιμα των Ορθοδόξων Ελλήνων. Και φώναζε λοιπόν ο Παναγής Μπασιάς μεταξύ άλλων για την πνευματική αφύπνιση και την διατήρηση της γλώσσας, της πίστεως, της Ορθοδόξου λατρείας μεταξύ άλλων και των ηθών και εθίμων των Ελλήνων και των Ορθοδόξων Χριστιανών, όχι μόνο της τοπικής περιφερίας της Κεφαλινίας, αλλά στην απανταχού Ελλάδα της εποχής εκείνης, η οποία ασφαλώς και γεωγραφικώς ήταν περιορισμένη. Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτήν την προσπάθεια της πνευματικής αφυπνίσεως ο Παναγής Μπασιάς στην ουσία παραιτείται από το διδασκαλείο, δεν ήθελε να έχει επαφές με αυτόν τον ξενικό κάτοχο της νήσου, από την Δύση δηλαδή, να έχει επαφές με τους κατακτητές, με αποτέλεσμα με τους πνευματικά κατακτητές,
με αποτέλεσμα να αφιερώνει χρόνο σε μαθήματα κατηδίαν εις την οικία του. Όταν απεφάσισε, εφόσον εκοιμήθη ο πατέρας του να γίνει μοναχός και να ενδυθεί το μοναχικό ένδυμα και τον μοναχικό βίο, απεσήρθη κοντά εις την ίσον εκείνη, κοντά εις την οικία του, για να γίνει μοναχός και να βιώσει την πνευματική μοναχική ζωή. Αλλά τόσο η μητέρα, τόσο και οι αδελφές του ήσαν ακόμη εν ζωή, και πότε η μητέρα, πότε οι αδελφές παρακινούσαν αυτόν για να επιστρέψει και πάλι σημά τους, δίπλα τους, διότι στην ουσία ήταν ο μόνος προστάτης φυσικός που είχαν εις την ζωή. Έτσι και έκαμνε και επέστρεψε. Πέρασαν λοιπόν λίγο τα χρόνια, τον αξίωσε ο Άγιος Θεός να χειροτονηθεί διάκονος και ιερέας, και μάλιστα δεν εζήτησε θέση εφημερίου από τον τότε επίσκοπο Κεφαλινίας και Μητροπολίτη. Αλλά τι εζήτησε? Να πηγαίνει εις τον Άγιον Σπυρίδωνα, εις τον Πλατίν Γυαλών, εκεί σε αυτό το μικρό εκκλησάκι, και να λειτουργεί εκεί. Μάλιστα δεν λέγουν και οι ιστορικοί αλλά και οι συναξαριστές βιογράφοι του ότι έτρεχε ο κόσμος και διψούσε να ακούσει τα πύρινα κηρύγματα του Παναγή Μπασιά εις τον Άγιον Σπυρίδωνα, εις τον Πλατή Γυαλών. Επέρασαν τα χρόνια, ακολούθησε μια μεγάλη πνευματική δραστηριότητα και φιλανθρωπική δράση ο Παναγής Μπασιάς, ο Παΐσιος δηλαδή, ως Παΐσιος ήταν το όνομά του όταν έγινε ιερεύς, αλλά είναι αλήθεια εις το χριστεπώνυμο πλήρωμα επικράτησε πλέον με το κοσμικό του όνομα ως Παναγής Μπασιάς. Ο Παΐσιος λοιπόν Μπασιάς έκαμνε τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, πνευματικό, καθαρά πνευματικό έργο, και αυτό έρχεται και βροντοφωνάζει ότι ζει Κύριος ο Θεός, και βροντοφωνάζει ότι αυτός ο άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου και μεστός όλων των πνευματικών αυτών χαρισμάτων και της θείας, κοινωνός της Θείας Μακαριότητας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πάντοτε έκαμνε εις την πράξη αυτό το οποίο εγνώριζε καλώς. Τι έκαμνε? Να δίδει εκείνο το έναυσμα εις τους ανθρώπους, ούτως ώστε και μόνο που τον συναντούσαν και μόνο που άκουγαν ένα από τα κηρύγματά του, να είτο ικανό ακόμα και αυτή η αντιληπτική δράση μέσω της ακοής, μέσω της οράσεως, έστω και μία φορά να είναι ικανή να κάνει τον πιστό να αλλάξει τη ζωή του, να κάνει τον πιστό να αναθεωρήσει και να αφήσει τα πάντα στο περιθώριο και να πει ιδού ζώμεν αύριον. Σήμερα ζούμε και αύριο τι γίνεται? Και σε αυτήν την προσπάθεια ο Παναγής Παΐσιος Μπασιάς εκήρυξε Χριστόν έργοτε και λόγο, αλλά κυρίως με την προσωπικότητά του την πνευματική, και ήτο τέτοιας ποιότητος η προσωπικότητά του, ώστε συνέρε ο κόσμος μόνο και μόνο να τον δει και να τον ακούσει. Και είναι αλήθεια, αμέσως πνευματικά άλλαξε ο τόπος. Ο κόσμος άλλαζε σε κάθε κήρυγμα που έτρεχε και τον άκουγε, άλλαζε ευθύς αμέσως πνευματικά. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ή το θέμα χρόνου αμέσως να γίνεται μεγάλη κουβέντα και συζήτηση για την πνευματικότητα του Παναγή Μπασιά, αυτού του ταπεινού ιερέως εις τον Άγιον Σπυρίδωνα στον Πλατή Γυαλό, ο οποίος έχει φήμη Αγίου και ο οποίος ήταν πνευματικός βαθύς γνώστης και μίσης των πνευματικών θεμάτων άνθρωπος και ιερέας και λειτουργός του υψίστου. Και τι κάνει τότε αυτή η ευλογημένη ψυχή? Για να προστατευθεί από αυτά τα καλά λόγια και από αυτές τις ενδεχομένως και ενίοτε κάποιες ακραίες ενδείξεις σεβασμού προς το πρόσωπό του, αλλά πραγματικά έβγαιναν έξω από τα όρια της λογικής, τι έκανε αυτή η ευλογημένη ψυχή? Άρχισε να δείχνει μία, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, με βάση τα λογικά μας κριτήρια, μία αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Δηλαδή άρχισε να γίνεται δια Χριστών σαλός. Τι σημαίνει αυτό, φίλοι και φίλες? Σημαίνει ότι οι δια Χριστών σαλοί ακολουθούν έναν δρόμο εν γνώση τους πάντοτε, αυτοσυνειδήτως και αυτοθελήτως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποτε θέλουν σταματούν αυτόν τον δρόμο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Αρχίζουν και έχουν μια συμπεριφορά παρεξηγήσιμη μόνο και μόνο για να κρύβουν την αγιότητά τους. Και ο κόσμος, βλέποντας αυτήν την συμπεριφορά την παρεξηγήσιμη, να λέγει ότι τελικώς έχασε τα λογικά του αυτός ο άνθρωπος.
Αυτό έκαναν πολλοί δια Χριστών Σαλή, για να κρύψουν την αγιότητά τους, δηλαδή για να σταματήσει ο κόσμος να ομιλεί με εγκόμια για αυτούς. Εκείνη η ουσία. Διότι είμεθα άνθρωποι. Και ως λέγω πάντοτε όλοι θέλουμε τον καλό λόγο. Ας μην κρυβόμεθα. Δεν είμεθα σε φάση και σε πνευματικό επίπεδο να μας συκοφαντούν, να μας βρίζουν και εμείς να χαιρόμεθα. Μακάρι να είμεθα, κάποιοι εξ ημών είναι αλήθεια. Αλλά ενδεχομένως πολλοί δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτούς τους σταυρούς, τουλάχιστον αγωνγίστως, τουλάχιστον να μπούμε στη διαδικασία να προφυλάσσουμε τους εαυτούς μας από κατακρίσεις, από αντιδικίες, από αντιλογίες. Αυτό τουλάχιστον είναι η αρχή της πνευματικής ζωής και όσο μπορεί ο καθένας να κάνει τον αγώνα του. Και από εκεί να ξεκινάμε. Έτσι λοιπόν ο Παναγής Παΐσιος Βασιάς, ο διαχριστών Σαλός, ακολουθεί αυτόν τον δρόμο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αφού επέρασαν τα χρόνια, ο Σιακός να φτάσει το τέλος της ζωής του, πλήρης τα λέγαμε ημερών, στα 1800 περίπου 88, στα 87 του περίπου χρόνια κοιμήθη, και περίπου μετά από 90 χρόνια, στα 1976, να γίνει η ανακομιδή των ιερών αυτού Λειψάνων. Και στα 1986, περίπου 10 χρόνια μετά, αν ενθυμούμε επαρκώς, η Ιερά Σύνοδος, η Πατριαρχική Σύνοδος, πάντοτε έχουσα εις γνώση όλες αυτές τις μαρτυρίες του κόσμου του Χριστεπονήμου Πληρώματος για τις θεοφανίες και για την αγιασμένη βιωτή του Παναγίου Παϊσίου Μπασιά, προχώρησε εις την ευλογημένη εκείνη πράξη και πατριαρχική συνοδική απόφαση τι να κάνει, να καταχωρήσει εις το Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας μας και των μακάριων των ένδοξων Παναγίου Παΐσιο Μπασιάν. Και από τότε τα λείψανα του Αγίου Παϊσίου Μπασιά ευρίσκονται εις τον Άγιον Σπυρίδωναν εις την Κεφαλινίαν και καθής μπορεί να προσκυνήσει αυτά. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μεταξύ άλλων και πολλών θαυμάτων που αναφέρονται στην ζωή του Παναγίου Μπασιά είναι και ένα που ξεχωρίζει, ένα όπως θα αντιληφθείτε ευθύς αμέσως, της ιδιαιτερότητος, της πνευματικής του ιδιαιτερότητος. Τι εννοώ? Έρχονται οι συναξαριστές του και μας μεταξύ άλλων παρουσιάζουν το θαύμα που λέγει ότι κάποτε μετά την κοίμηση ασφαλώς του Παναγίου Μπασιά, γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα, δηλαδή 1940-1950 εκεί, έκανε εντύπωση το γεγονός διότι ήταν μια οικογένεια πλουσία εις το Αργοστόλιν αυτήν την φορά, όχι στο Λιξούριν που εγεννήθη ο Όσιος Παναγής Μπασιάς, αλλά εις το Αργοστόλιν. Εις το Αργοστόλιν λοιπόν βίωνε και διαβίωνε μία πλουσία οικογένεια, μεταξύ των οποίων ήσαν και δύο παιδιά και δύο τέκνα, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι διακονούσαν και υπηρετούσαν αυτούς τους ευσεβείς άρχοντες, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι ποιότητος και πνευματικής ανωδικής στάθμης και πραγματικής καλής μαρτυρίας εν το κόσμο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, επέρασε ο χρόνος, εκοιμήθη ο σύζυγος και έμεινε η σύζυγος με τα δύο παιδιά. Εκείνη λοιπόν, έχοντας μεγάλη αγάπη στους ανθρώπους, άφησε ελευθέρους τους υπηρέτες, τους άφησε στην ουσία ελευθέρους για να μπορέσουν να ζήσουν περισσότερο αξιοπρεπώς και τους έδωσε και όσο μπορούσε από τον, θα λέγαμε, από το κοινό ταμείο της οικογενείας για να κτίσουν τη ζωή τους. Και έμεινε μόνη με τα δύο τέκνα της. Επέρασε χρόνος, θέλοντας να ακολουθήσει την παράδοση της οικογενείας, η μητέρα σύζυγος τι έκανε? Αγαθοεργίες, ελεημοσύνες, συνεχώς προσπαθούσε να ανακουφίσει και να σπουγγίσει το δάκρυ των πιστών, αλλά και ανθρώπων ετεροδόξων. Έφτασε το σημείο, αρρώστησε εις εκ των δύο αγοριών και εκάλεσε τον ιατρό της περιοχής. Προσπάθησαν να παράξουν ό,τι ή το ανθρωπίνως δυνατό, δεν το κατόρθωσαν και τελικώς εκοιμήθη ευνηδίως τρόπον την ο ένας από τους δύο γιους της.
Εκείνη λοιπόν πολύ επώνεσε και συνέχιζε πάντοτε το φιλανθρωπικό έργο της. Μετά την παρέλευση ενός έτους, ακούσατε παρακαλώ, έχει σημασία. Μετά την παρέλευση ενός έτους, με τον ίδιο τρόπο εκοιμήθηκε το δεύτερο παιδί της. Και τότε εκείνη έφτασε σε τέτοιο συνειδησιακό έλεγχο και σύγκρουση με τον εαυτόν της, που παραμέρισε τα πνευματικά όλα και όσα αγαθοποιά έργα έκαμνε μέχρι τότε και εστράφει εναντίον της Εκκλησίας. Άλλαξε, θα λέγαμε, και εστράφει εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ήταν ο υπέτειος κατά αυτήν που της στέρισε τα δύο μονάκριβα παιδιά της. Τι κι αν έκανε τόσα χρόνια αγαθοεργίες, τόσα χρόνια κι αν διακονούσε τον άνθρωπο δαπανώντας και προσφέροντας κάθε εκμάδα της ανθρωπίνης υπόστασής της. Και τότε, όταν έρχονταν οι πτωχοί, οι πάλε ποτέ πτωχοί που την εγνώριζαν στην οικία της, εκείνη τους κυνηγούσε και τους εξύβριζε. Και κάποια στιγμή επήρε τον δρόμο προς το σπίτι της ο οφθαλμοφανός, ο Όσιος Παναγής Μπασιάς, ο οποίος εν ζωή του είχε δοθεί το χάρισμα, το προφητικό χάρισμα, και συνάμα με αυτό το χάρισμα το προορατικό και διορατικό χάρισμα. Διαφέρουν, αλλά δεν είναι της παρούσης. Μπορούσε όμως να δει τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό εν ολίγη σημαίνει ενδεχομένως και τα τρία αυτά χαρίσματα. Όταν λοιπόν επήρε το δρόμο για να πάει να την συναντήσει ο Όσιος Παναγής Μπασιάς, εκτύπησε την πόρτα, εκείνη μόλις είδε ιερέα άρχισε να εξυβρίζει, άρχισε να απειλεί. Εκείνος λοιπόν της λέγει με τον μπαστούνάκι του το ευλογημένο, ή θα ανοίξεις την πόρτα ή θα ανοίξω εγώ. Και σαυρώνοντας την θύρα, την εξωτερική θύρα της οικίας της με τον μπαστούνι του, ανοίγει η πόρτα πνευματικό τον τρόπο και εισέρχεται. Μόλις εκείνη είδε αυτήν την ζωντανή εικόνα μπροστά της, έμεινε αποσβολωμένη και παρακολουθούσε ποιος ήταν αυτός ο ιερέας και τι δύναμη ήταν αυτή η πνευματική που είχε, ούτως ώστε να ανοίγει ως πνεύμα δηλαδή ακόμα και τις κλειστές πόρτες. Επροχώρησε και της λέγει ακολούθησέ με. Χωρίς να του υποδείξει κανείς τίποτε, επήγε στο κεντρικό σαλόνι ή στην τραπεζαρία της οικίας, της αρχοντικής οικίας, όπου εκεί αυτή η δύσμηρη μητέρα τι είχε κάνει. Είχε ζητήσει να τη ζωγραφίσουν δύο μεγάλα πορτρέτα των παιδιών της, το ένα αντικριστά του άλλου. Έκατσε λοιπόν και πήγαινε ώρες εκεί και τους ομιλούσε, σαν να ήσαν ζωντανοί. Επήγε λοιπόν μπροστά σε αυτά τα δύο πορτρέτα Όσιος Παναγής και της λέγει, κοίταξε, λέγει, εις την μητέραν αυτήν. Και εσάν, όσαν να εξεκίνησε μια ζωντανή εικόνα, τότε βλέπει η μητέρα τα δύο παιδιά να βγαίνουν από τα πορτρέτα της και το ένα να σηκώνει ένα όπλο απέναντι στον άλλον, να αλληλοπυροβολούνται και αυτομάτως σαν φώτεροι να σκοτώνονται. Και τότε γύρισε Όσιος Παναγής Μπασιάς και της λέγει, επέτρεψε ο Άγιος Θεός να κοιμηθούν και τα δύο παιδιά σου, ευνηδίως, για να μην δεις στην ζωή τους αυτό το οποίο τώρα είδες πνευματικό το τρόπο. Αυτό της είπε και έφυγε. Και τότε εκείνη, εν μετανία, αντικρίζοντας όλη αυτή την εικόνα, έθεσε τον εαυτό τους και πάλι στην διακονία των πτωχών, των βασανισμένων και των εμπεριστάτων αδελφών απανταχού της γης. Και εις αυτήν τη συνάφεια θέλω να πω δύο λόγια για την Θεία Πρόνοια, διότι ενδεχομένως πολλοί εξ ημών που ακούτε αυτή την εκπομπή να έχετε και εσείς τέτοια ερωτήματα. Γιατί Κύριε να λέτε, ή γιατί Χριστέ μου σε μένα, δεν το έχουμε πει όλοι, είτε για θέματα θανάτων είτε για ζητήματα της καθημερινότητας. Γιατί να με διώξουν από τη δουλειά μου, γιατί να τσακωθώ με εκείνον, γιατί να χωρίσω από εκείνον, γιατί να χαλάσει το σπιτικό μου, γιατί και πολλά ακόμα γιατί. Γιατί αυτή η ασθένεια σε μένα, γιατί σε εμένα, γιατί σε εμένα, ερωτούν οι χριστιανοί και απαντούν οι Άγιοι Πατέρες. Όπου ο Κύριος έρχεται ως κατάφαση και θέτει κάτι, εμείς δεν ερωτούμε, αλλά δοξολογικά απαντούμε, λέγοντας τι σημαίνει απαντώ δοξολογικά. Δόξαση Κύριε, δόξαση, αυτό σημαίνει. Και να είναι ευλογημένο, αυτό σημαίνει. Μα εδώ πρόκειται περί θανάτου, δόξαση Κύριε, δόξαση. Πρόκειται περί θανάτου, αλλά μην λησμονούμε παρακαλώ ότι ξενοδοχούμεθα εις την παρούσαν ζωή. Διότι αν θέσομεν ότι αυτή η ζωή μας τερματίζει στον τάφο, τότε ναι, να φωνάξουμε γιατί Χριστέ μου και γιατί Χριστέ μου.
αλλά γι' αυτό εκλήθημεν εις τον κόσμον αυτόν. Γιατί εκλήθημεν? Για να δώσομεν εξετάσεις μέχρι του τάφου. Αλλά από εκεί ξεκινάει η όντως ζωή, η μακαρία ζωή, ανάλογα βέβαια με τις πράξεις που καθένας έκαστος εις την παρούσαν διαμονήν. Γι' αυτό και είμεθα, λέγουν οι πατέρες έναν ωραίον χαρακτηρισμό, γι' αυτό και είμεθα πάρικοι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι αυτή η πατρίδα μας. Η πραγματική μας πατρίδα είναι η ουράνια πατρίδα. Εδώ καταχρηστικά λέμε ότι είναι πατρίδα μας, όσο και αν αγαπούμε και ας έχουμε εις το αίμα μας την Ελλάδα μας. Αλλά καταχρηστικά το λέγουμε. Η πραγματική πατρίδα μας είναι η ουράνια βασιλεία. Γι' αυτό και είμαι θα πάρει εκεί εδώ. Και επανέρχομαι. Γιατί λοιπόν, Χριστέ μου, θα μάθουμε από σήμερα παρακαλώ την αγάπη σας. Εις τον εαυτό μου το λέγω και εις την δική σας αγάπη. Εις κάθε δυσκολία που έρχεται στην ζωή μας, να απαντούμε δοξολογικά και ευχαριστιακά λέγοντας δόξαση Κύριε δόξαση. Διότι είναι μια τεράστια προσευχή, είναι δυναμίτηση στους δαίμονας αυτή η προσευχή που λέμε αυτή τη στιγμή. Η φράση αυτή δόξαση Κύριε δόξαση ή Κύριε Ιησού Χριστέ Ιέ του Θεού δόξαση πρόκειται περί ενός μιας πυρίτιδος ανεκλαλήτου ισχύος, απείρου ισχύος. Διότι έρχεται στους δαίμονας και τους κατακριμνίζει αυτή η φράση Κύριε Ιησού Χριστέ δόξαση. Τους κατακριμνίζει. Να απαντάμε λοιπόν σε κάθε δυσκολία που αναφύεται και αναδύεται στην ζωή μας με αυτόν τον πνευματικό δυναμίτη. Και τότε θα δούμε ότι πώς απαντά ο ουρανός όταν δει από τον άνθρωπο και από εμάς τους ιδίους, όταν δει ότι εμείς ουχή με εγωισμό, ουχή με ερωτήσεις, αλλά με μια απόλυτη εν Χριστώ ελεύθερη κατάφαση σηκώνομαι, αναπτερώνομαι το νουν και τα σκαρδίας και λέγουμε δόξαση Κύριε δόξαση. Και τότε είναι αυτό που λέγουν οι δογματολόγοι, να το πω λίγο πιο θεολογικός, έχουμε την ενατένιση και την απόλυτη αποδοχή της Θείας Πρόνοιας. Τι σημαίνει Θεία Πρόνοια? Σημαίνει η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Φτάνει σε εμάς η Θεία Πρόνοια? Φτάνει. Πώς φτάνει? Μέσα από τις ενέργειες του Αγίου μας Θεού. Δηλαδή μέσα από την αγάπη του Αγίου Θεού προς τον κόσμο που φτάνει προς εμάς. Αυτή λοιπόν η Θεία Πρόνοια για εμάς κατεργάζεται το αγαθό για καθέναν από εμάς και για κάθε μία. Άρα, τι θα πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε σταθερό προσανατολισμό, εφόσον μεταξύ άλλων είμεθα χριστιανοί και αποδεχόμεθα τη Θεία Πρόνοια. Πολλά δόξα σε Κύριε θα πούμε σε κάθε δυσκολία. Από την άλλη δεν πρέπει να πούμε το εξής. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, να μην ρωτάμε τον ουρανό γιατί και γιατί. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας επί της γης αυτής, επί της παρικίας αυτής. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Εάν στέλνει κάτι ο Άγιος Θεός, να είναι ευλογημένο εμείς θα πρέπει αγωνγίστως να σηκώσουμε το σταυρό μας. Όχι ερωτήσεις εις τον Άγιον Θεό. Δεν είναι αυτή η δική μας ιδιότητα. Δεν είναι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δική μας δουλειά να ρωτάμε τον Θεό γιατί. Εμείς έχουμε άλλο ρόλο, διακονικό, δοξολογικό ρόλο απέναντι στον Άγιον Θεό, λέγοντες δόξεση Κύριε δόξεση. Και από την άλλη η απάντηση η ορθόδοξος, να το πω και τούτο φτάνοντας εντός ολίγου στο τέλος της σημερινής εκπομπής, η απάντηση ενδεχομένως ευνηδίου θανάτους της Αγίας μας Εκκλησίας και δι νέων ανθρώπων είναι δεν ξεύρωμεν γιατί συμβαίνει. Μη δίνομεν ο καθένας, είτε ανήκομεν μέσα στο ράσου είτε ανήκομεν εκτός στο ράσου, αυθαίρετες εικονίσεις και κάνουμε αυθαίρετες ερμηνείες γιατί έφυγε ο τάδε νέος και ο δίνα νέος ευνηδίως. Δεν ξεύρωμεν γιατί. Εμείς αυτό που ξεύρωμεν είναι ότι θα πρέπει εκείνη τη στιγμή στην οικογένεια του εκλειπώντος ή της εκλειπούσης να αγκαλιάσωμεν αυτήν ή δυνατόν χωρίς να πούμε καμία λεκτική κουβέντα, αλλά να αγκαλιάσωμεν προσευχητικά αυτούς και μεταφορικά και κυριολεκτικά, αλλά να μην κάνουμε αυθαίρετες ερμηνείες και να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το θέλημα του Θεού και τη Θεία Πρόνοια σύμφωνα με τα δικά μας μέτρα και σταθμά. Πότε μας συμφέρει και πότε δεν μας συμφέρει. Πότε με συμφέρει να μεταφράσω τη Θεία Πρόνοια, πότε δεν με συμφέρει. Ή στους άλλους να μεταφράζω και να ερμηνεύω το Θείο Θέλημα, στον εαυτό μου να μην το ερμηνεύω. Γιατί? Διότι δεν με συμφέρει. Τι να ερμηνεύσω στον εαυτό μου? Από πού να ξεκινήσω? Γι' αυτό λοιπόν, να μην είμαι θα εις αυτήν την πορεία, την πνευματική,
για να είναι πνευματική, αλλιώς δεν είναι πνευματική, φίλοι και φίλες. Για να είναι πνευματική πορεία, να μην ερμηνεύουμε το Θείο θέλημα, παρακαλώ την αγάπη σας. Έχουμε πνευματικούς να πηγαίνουμε εις το ομοφόριο του Αγίου Επισκόπου, να πηγαίνουμε εις το πετραχύλιον των Αγίων Ιερέων μας και να εναποθέτουμε εκεί όσους λογισμούς έχουμε, όχι όμως οπουδήποτε αλλού και κυρίως όχι αυτοθελήτως και μονοδιάστατα να κάνουμε παρακινδυνευμένες ερμηνείες και σχολιασμούς. Δεν τα θέλει αυτά η Αγία μας Εκκλησία και δεν υπάρχουν πουθενά στην παράδοσή της και ασφαλώς απουσιάζουν παντελώς από τον Ορθόδοξο Αγιοπατερικό Λόγο. Ήθε λοιπόν με τις πρεσβείες του Οσίου Παναγί Παύλα Παϊσίου Μπασιά, ο οποίος εκοιμήθη στα 1888. Ήθε να έχουμε μια ορθόδοξη πορεία, ως και εκείνος είχε ορθόδοξη πορεία, αγαπητική, χριστοκεντρική. Να έχουμε όμως και το τίμημα των πράξεών μας αγκαλιάσει. Να έχουμε και το τίμημα αυτής της πορείας να το έχουμε αγκαλιάσει, να το έχουμε εγκολποθεί. Δηλαδή να είμεθα λεβέντες ορθόδοξοι χριστιανοί. Να μην φοβόμεθα να το δείξουμε και κυρίως να μην ντρεπόμεθα. Να είμεθα αριστοκράτες ορθόδοξοι χριστιανοί, αριστοκράτες όμως πνευματικό το τρόπο, όχι υλικό, πνευματικό το τρόπο να είμεθα αριστοκράτες. Και αν είμεθα αρχοντικοί αριστοκράτες χριστιανοί, τότε όλα ομορφαίνουν. Η πνευματική ζωή τότε, φίλοι και φίλες, και μην έχετε εσείς και εγώ καμία αμφιβολία περί τούτου. Η πνευματική ζωή τότε είναι ένα πανηγύρι. Και όποιος βιώνει αυτό το πανηγύρι γνωρίζει πραγματικά δια του λόγου του αληθές. Ακούσαμε μόλις τον θεολόγο Δημήτριο Λυκούδη που μας μίλησε για τον Άγιο Παναγί Μπασιά που σήμερα εορτάζει, φίλες και φίλοι ακροατές, και θα ακούσουμε τα όσα είχε πει ως αρχιμανδρίτης τότε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κύριος Χρύσανθος στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών Πατρών στις 7 Ιουνίου του 2013 στην εορτή του Αγίου Παναγί του Μπασιά. Ο Άγιος Παναγής είναι ένα ευώδες άνθος της Αγιοτόπου και πανεμόρφου νήσου της Κεφαλινίας. Έχει ως πρότυπον του τον μεγάλο Άγιον της Ορθοδοξίας μας, τον Όσιον και Θεοφόρον Γεράσιμο, τον νέο ασκητή, τον οποίον μιμείται. Γεννήθηκε στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Μορφώθηκε. Αρκεί να σας πω ότι μιλούσε τρεις γλώσσες, την γαλλική, την ιταλική και τα λατινικά. Αλλά όλα αυτά τα έθεσε στην υπηρεσία του Κυρίου. Πολύ νωρίς ο Άγιος κατάλαβε την ματαιότητα του κόσμου του. Πολύ νωρίς ο Άγιος κατενόησε ότι τα πάντα εις αυτόν τον κόσμο είναι προσωρινά και μάταια. Δια τούτο, αφιερώνεται εις τον Θεό ψυχή και καρδία και σώματι. Δια τούτο αρνείται τα εγκόσμια, τα του κόσμου τεχνά και ποθεί τα ανώτερα, τα υψηλότερα. Γίνεται μοναχός και συνεχεία λαμβάνει το χάρισμα της ιεροσύνης. Χειροτονείται διάφωνος και πρεσβύτερος. Ένας είναι ο πόθος του, ένας είναι ο στόχος του, η δόξα του Θεού. Μία είναι η επιθυμία του, το πώς θα οδηγήσει ψυχές κοντά εις τον Χριστό, κοντά εις την Εκκλησία, δια να σωθούν, δια να λυτρωθούν, δια να αγιαστούν. Δια τούτο ως ιερεύς σχεδόν ανελιπώς λειτουργεί, κατηχεί, διδάσκει, επισκέπτεται τα σπίτια των χριστιανών και ενισχύει τους αδελφούς εις την πνευματική τους ζωή και όχι μόνο. Όπου δυστυχία, όπου ορφάνια, όπου πόνος, όπου εγκατάληψης, εκεί ο Άγιος Παναγής, εκεί ο ευσεβής και ευλαβής
Άγιος του Λειξουδίου, Άγιος της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, οι Άγιοι του Θεού είναι οι φωτεινοί οδοδείτες που μας δείχνουν τον δρόμο προς τη σωτηρία και προς τον αγιασμό, προς την βασιλεία του Θεού, προς τον παράδεισο. Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος δια των παράδεισων. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος δια των αγιασμών. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος δια την αιώνια ζωή, αρκεί να το θέλουμε. Ο Κύριος πάντα θέλει σωτήνε και εις επίγνωση να αληθεία σε αυτήν. Αλλά σε αυτό το θέλω του Θεού θα πρέπει και εμείς να απαντήσουμε με το δικό μας θέλω, με τη δικιά μας καλή και αγαπή πρόθεση και διάθεση, ότι θέλουμε και εμείς να σωθούμε. Τι έκαναν οι Άγιοι? Βάλισαν επάνω στα αγνάρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είχαν ως πρότυπο και ως φωτεινό παράδειγμα τη ζωή του Κυρίου μας. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να βαδίζουμε επάνω στα αγνάρια των Αγίων της Ορθοδοξίας μας. Για να φτάσουμε πού? Στον αγιασμό και στη σωτηρία. Στην αιώνια ζωή. Για να γίνουμε και εμείς ευώδη άνθη του Παραδείσου. Και βλέπουμε τους Αγίους μας στεφανωμένους με τον Στέφανον της δόξης. Βλέπουμε τους Αγίους μάρτυρας στεφανωμένους, διότι εμαρτύρησαν δια των Ιησού Χριστών. Διότι έδωσαν την μαρτυρία τους σε έναν κόσμο απελπισίας και σκότους. Διότι έδωσαν την ομολογία τους. Και ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι αν τον ομολογήσουμε έδωσε των ανθρώπων, θα μας ομολογήσει ενώπιον του Ευουρανίου Πατρός και ενώπιον των Αγίων του Αγγέλων. Βλέπουμε τους οσίους στεφανωμένους, διότι πάλεψαν με τους τρεις εχθρούς, έντονα και δυναμικά. Πρώτος εχθρός του ανθρώπου, ο κακός εαυτός μας, που πολλές φορές ενώ δεν θέλουμε το κακό, όταν το πράττουμε, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Δεύτερος εχθρός, ο διάβολος, ο οποίος μας πολεμά νύχτα και ημέρα, ως λέον οριόμενος, για να μας κατασπαράξει, να μας απομακρύνει από τον Χριστό, από την Εκκλησία, από την πνευματική ζωή και να μας οδηγήσει σε μία ζωώδη, δαιμονιώδη και κτηνώδη ζωή. Τρίτος εχθρός, ο κόσμος. Ο κόσμος που ζει μέσα στην αποστασία και θέλει να μας απομακρύνει από το φως του Χριστού, από την αλήθεια της ορθοδοξίας μας, από την πνευματική μας ζωή, λέγοντάς μας ότι είμαστε ακόμη νέοι, ότι πρέπει να χαρούμε τη ζωή, ότι πρέπει να απολαύσουμε τη ζωή και όταν γεράσουμε τότε να πάμε στην Εκκλησία και στον Χριστό. Ο Άγιος Παναγής έδωσε τα νιάτα του στον Χριστό, έδωσε τη ζωή του ολόκληρη στον Ιησού Χριστό και στην Αγία του Εκκλησία, αλλά και στον άνθρωπο. Διότι στα πρόσωπα των ανθρώπων οι Άγιοι βλέπουν τον ίδιο τον Θεό. Αδελφοί μου, εάν στα πρόσωπα των αδελφών μας δεν βλέπουμε τον Θεό, πώς θα δούμε Θεό πρόσωπο, εάν μέσα στις καρδιές μας έχουμε κακίες και μίση, πώς θα συναντήσουμε αυτόν ο οποίος επάνω από το ύψος του Σταυρού του είπε: «Εγώ δεν έχω ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους», και όχι μόνο. «Εγώ δεν λέγω αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Ο Άγιος Παναγής, στεφανωμένος με τον Στέφανο της δόξης δια την Αγία του Πιωτήρ, ήταν φίλος με τους αμαρτωλούς, εχθρός με την αμαρτία. Συνέπασκε με τον αμαρτωλό, έκλαιε όταν εξομολογούσε, συμφωνούσε τον Πάσχοντα, αλλά με την αμαρτία, όπου και αν την συναντούσε, ήταν ασυμβίβαστος. Όπως ακριβώς ο Κυριός μας, ο Ιησούς. Αδελφοί μου, αδελφοί, ελέγχει
την αμαρτία όποια την συναντά, όποια την βρίσκει. Είναι ασυμβίβαστος με την αμαρτία, όχι να ήταν σήμερα εδώ, όχι μόνο στη δικιά μας πόλη, αλλά στην Ελλάδα, που ισοπεδώσαμε τα πάντα, ισοπεδώσαμε όλες τις πνευματικές μας αξίες και συμβιβαστήκαμε με την αμαρτία και με τον εκφυλισμό. Σήμερα ο Άγιος Παναγής, αλλά και όλοι οι άλλοι που ήσαν ασυμβίβαστοι, θα έλεγαν τους πάντας, θα πήγαιναν στην Βουλή, θα πήγαιναν στα προεδρικά μέτρα, θα πήγαιναν παντού και θα έλεγαν δεν σας επιτρέπεται να ψηφίζετε αντιχριστιανικούς νόμους, δεν σας επιτρέπεται να αποπροσανατολίζετε τον λαό και να τον απομακρύνετε από την αλήθεια, από την πνευματική ζωή. Οι εορτές των Αγίων είναι οάσεις πνευματικές. Πόσο δυστυχισμένοι είναι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί αν θέλετε, οι οποίοι είναι μόνο στο όνομα, διότι και από την ταυτότητα πλέον απαλήθηκε το θρήσκευμα, κάποτε λέγαμε χριστιανοί της ταυτότητος. Πόσο δυστυχισμένοι είναι αυτοί οι αδελφοί μας οι χριστιανοί που δεν ζουν τον Χριστό, που δεν εορτάζουν, που δεν συμμετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας μας, που δεν αναπνέουν το άρωμα της Ορθοδοξίας μας, που δεν βαδίζουν επάνω στα χνάρια των Αγίων, που έχασαν τον προσανατολισμό τους και ζουν χωρίς προσανατολισμό, που ζουν χωρίς στόχους, που ζουν χωρίς ελπίδα. Ζούμε σε μια εποχή κρίσεως, αγαπητοί μου αδελφοί, κρίσεως πρωτίστως πνευματικής, κρίσεως πρωτίστως αξιών, και συνεχεία κρίσεως οικονομικής. Χάσαμε τον Θεό, φύγαμε από τον Θεό, φύγαμε από την πνευματική ζωή. Δεν εορτάζομαι, δεν τιμάμε τους Αγίους μας, δεν έχουμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Διώξαμε τον Ιησού Χριστό από την οικογένειά μας και γίναμε δυστυχισμένοι. Διώξαμε τον Ιησού Χριστό από την κοινωνία μας και γίναμε τρισάθλοι. Διώχνουμε τον Ιησού Χριστό από τα σχολεία μας και τα παιδιά επανασταθούν μέσα στο σπίτι, μη υπολογίζοντας ούτε γονείς, ούτε παππού, ούτε γιαγιά, ούτε δασκάλους. Γιατί? Διότι σπήραμε ανέμους και τώρα ήρθε η ώρα να θερήσουμε θύελες. Και έρχεται ο Άγιος Παναγής, έρχονται οι άλλοι της πιστεώς μας να μας πούν, αλλάξτε πορεία πλέψεως, πήρατε τη ζωή σας λάθος. Γυρίστε πάλι στις πνευματικές αξίες, γυρίστε πάλι στην Εκκλησία, γυρίστε πάλι στη μυστηριακή ζωή, γυρίστε πάλι στην ιερά εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία, στην προσευχή, στην νηστεία, στο κομποσκήνι, στο πρόσφορο, στην άσκηση, στις μετάνοιες, στη λειτουργική ζωή. Γυρίστε πάλι στις πνευματικές αξίες. Να κάνετε, λέει ο Άγιος Παναγής, σήμερα τα σπίτια σας, τα σπίτια μας δηλαδή, κατοίκων εκκλησίες και εργαστήρια αγιότητος. Είναι τα σπίτια μας, τα σπίτια μας εκκλησίες, αγαπητοί μου αδελφοί. Υπάρχει μέσα στα σπίτια μας ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν οι εικόνες, υπάρχει το θυμίαμα, υπάρχει το κατηλάκι αναμένο, εμποδιάζει με την ορθόδοξη πνευματικότητα το σπίτι μας για να ευλογούνται τα παιδιά μας και να ευλογούμεθα εμείς. Αισθανθήκαμε ότι είμαι αυτάρτης. Στηρίσαμε τις ελπίδες μας στα πρόσωπα, οι οποίοι μας έλεγαν τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα, και ήρθε η ώρα να μας απογοητεύσουν και να απογοητευτούμε. Ποιος δεν μας απογοητεύει ποτέ? Ο Κύριος μας, ο οποίος μας καλεί για τον λόγο, δεύτε πρόσφυνε πάντες, υποποιώντες και πεπορτισμένοι, καθώς αναπαύσω ημάς. Βρεθήκαμε στα διέξοδα, στα πνευματικά και στα οικονομικά, τρέφονται συνάνθρωποι μας από τους κάτους. Πήγαινε ο Άγιος Παναγής κάθε πρωί στα καταστήματα στο Λιξούρι και άνοιγε μόνος του τα συντάρια και έπαιρνε χρήματα για να τα δώσει η ελεημοσύνη. Και μια ημέρα ένας αρτοποιός του λέει, «Πάτερ, πρωί-πρωί ακόμα δεν πουλήσαμε ούτε ένα ψωμί». «Καλά», του λέει, «παιδάκι μου, συγχώρεσέ με που σε στενοχώρησα». Περιμένει ο αρτοποιός να φουσκώσουν τα ψωμιά, τίποτε, κάπου πήγαν. Στέλνει τα παιδιά
ψάχνετε να βρείτε τον Παπαναγή να έρθει να ευλογήσει τον φούρνο τα ψωμιά. Γιατί του είπε Πάτερ να έρθει σε όποτε θέλεις, διότι από το ένα χέρι τα παίρνεις και στο άλλο χέρι τα δίνεις των φτωχών, των ορφανών, των ανθρώπων που πάσχουν και υποφέρουν. Ήταν ευτυχισμένος με το διορατικό χάρισμα το οποίο θέτει στην υπηρεσία του Χριστού μας και προσπαθούσε με αυτό το χάρισμα των διορατικών που είχε να βοηθεί ψυχές και να τις οδηγεί στο Χριστό και στη σωτηρία. Περπατούσε με το Άγιο Ποτήριο στη βροχή και δεν έβρεχε το. Υπερφυσικά σημεία. Να έρθουν οι φυσικοί με τη φυσική τους να δώσουν λύσεις σε αυτά τα φαινόμενα της πίστεως. Δεν έχουν απάντηση γιατί είναι υπερφυσικά φαινόμενα. Διότι όταν ο Θεός παρεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων, οι νόμοι της φύσεως πηγαίνουν περίπατο. Δεν ισχύουν, διότι παρεμβαίνει αυτός που έδωσε τους νόμους. Όπως ακριβώς συνέβη με τη Σάρα, όπως ακριβώς συνέβη με την Αγία Άννα, όπως ακριβώς συνέβη και συμβαίνει με τις χιλιάδες περιπτώσεις που δια της προσευχής καταφεύγουν εις τον Ιησού Χριστό, εις την υπεραγίων Θεοτόκων και εις τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Χαίρεται λοιπόν ο Άγιος Παναγής που βλέπει σήμερα τα πλήθη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών να εκκλησιάζονται. Χαίρεται που μας βλέπει να σπαζόμαστε τα ιερά του Λίξανα. Χαίρεται που τον τιμάμε και θέλει από όλους μας να ζήσουμε όπως έζησε ο ίδιος. Να βάλουμε τον Ιησού Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Να αγαπήσουμε την υπεραγία Θεοτόκων. Να πάψουμε οι Έλληνες να βλασφημάμε τα θεία. Να πάψουμε να ζούμε μέσα στην παραδοτικότητα. Να πάψουμε οι Έλληνες να ζούμε μέσα στην ατιμία και να γυρίσουμε πάλι στις ρίζες μας και στην πνευματική μας ζωή. Να πάρουμε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας και τους βίους των Αγίων της πίστεώς μας και να τα κάνουμε τρόπον ζωής. Θέλει ο Άγιος Παναγής από μας να κλείνουμε τα γόνατα και να προσευχόμαστε εις τον Θεό. Θέλει ο Άγιος Παναγής από μας να μετανοούμε και να ζητούμε το άλεος του Θεού. Θέλει ο Άγιος Παναγής από μας, από όλους μας, να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Η Αγιότητα δεν είναι προνόμιο μερικό. Όλοι είμαστε πλασμένοι για τον αγιασμό. Διότι πούτο εσύ το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Δεν θα χάσουμε τον παράδεισο επειδή αμαρτήσαμε, αλλά επειδή αμαρτήσαμε και δεν μετανοήσαμε. Και το μήνυμα της Εκκλησίας είναι μετάνοια, 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 μετάνοια. Χίλιες φορές αμαρτάνουμε την ημέρα, χίλιες φορές να μετανοούμε και να εξομολογούμε τα και να ζητάμε το άπειρο έλεος του Θεού. Να κάνουμε την καρδιά μας πάθμη, να κατοικεί ο Ιησούς Χριστός, να προσκαλέσουμε τον Χριστό στα σπίτια μας. Μην δίνουμε καμία σημασία στα διδάγματα, στα μηνύματα της νέας τάξεως πραγμάτων και της νέας εποχής. Άλλοι μας κυβερνάνε αγαπητοί μου αδελφοί. Άλλοι επιβάλλουν τους νόμους στην Ελλάδα που θέλουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα, τη χώρα των Αγίων, τη χώρα των Ηρώων, τη χώρα των Μαρτύρων από το χάρτη της ιστορίας. Και μας τονούν διότι έχουμε την Ορθοδοξία, διότι έχουμε την Ορθόδοξον πίστη, διότι έχουμε πίστη στον αληθινόν τριαδικών Θεών, διότι Ορθοδόξος τιμάμε την υπεραγία Θεοτόκων, διότι έχουμε τους Αγίους μας, όπως τον Άγιο Γεράσιμο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Άγιο Νεκτάριο, τους Αγίους, τον Άγιο Παναγή που εορτάζομαι σήμερα. Έχουμε από καρδίας αυτό το άγχος του Παραδείσου να δέεται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί και εμείς να αξιωθούμε της ίδιας στιγμής από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και να ακούσουμε από το Πανάγιο στόμα του κατά την ημέρα εκείνη την ένδοξον και επιφανή το δεύτερο ευλογημένη του Πατρός μου κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μνημή βασιλεία από καταβολής κόσμου. Εύχομαι και εμείς να στεφανωθούμε από τον στεφανωδότη και δωροδότη Κυριόν μας Ιησού Χριστό για να μετέχουμε της αιωνίου χαράς
της αιωνίου ζωής και μακαριότητος. Αμήν. Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, τα όσα είχε πει στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στα Κρύα Ιταιών Πατρών, τότε ως Αρχιμανδρίτης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κύριος Χρύσανθος. Ανήμερα της εορτής του Αγίου Παναγή Μπασιά ήταν 7 Ιουνίου 2013. Και θα έχουμε την ευκαιρία, για να ολοκληρώσουμε και εμείς σιγά σιγά αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Άγιο που σήμερα τιμά ιδιαιτέρως η πατρίδα του Λιξούρη στην Κεφαλονιά. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσουμε όσα είχε πει ανήμερα της εορτής 7 Ιουνίου 2018 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδίας κύριος Γεώργιος στη Θεία Λειτουργία που τότε είχε μεταδοθεί απευθείας από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς σήμερα στο ανάγνωσμα που ακούστηκε στο Άγιο Ευαγγέλιο Σεβασμιότατε Ημενάρχα, σεβαστέ και αγαπητέ κύριε Δημήτριε της Εκκλησίας των Κεφαλήνων, εντιμότατοι άρχοντες και αγαπητοί φιλέορτοι αδελφοί, μας μετέφερε τα λόγια και τη διδασκαλία του Κυρίου που αφορούν το πλαίσιο της ζωής μας, της πορείας μας, της αναφοράς μας εκείνων, της μαθητείας μας της αληθινής, αλλά και τη συμπεριφορά μας, στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας ολόκληρη. Έτσι λοιπόν ακούσαμε να λέει ότι εφόσον μας διαβεβαιώνει να μην φοβόμαστε το μικρό αριθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενδιαφερόμεθα για να μεταφέρουμε το μήνυμα της θεϊκής αλήθειας και ζωής σε όλους τους αδελφούς, όπως διέταξε τους Αποστόλους και μαθητές του και δι' αυτόν όλη την Εκκλησία. Μας προτρέπει σήμερα και μας παραγγέλει: πωλήσατε τα υπάρχοντα ημών και δότε ελεημοσύνη. Ποιήσατε βαλάντια μη καινούμενα. Δεν είναι εύκολα λόγια σήμερα ιδιαίτερα να ακούγονται, αλλά όμως είναι τα αιώνια λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από άπειρη αγάπη ήρθε κοντά μας και ενυνθρώπισε και μας αποκάλυψε την αλήθεια Του και μας έφερε τη χάρη Του και μας είπε ποιος είναι. Και αυτή η αγάπη του θυσιαστική που μας την εδίδαξε και την παρέδωσε ως παρακαταθήκη σήμερα επιβεβαιώνεται με αυτή την εντολή του και αυτή την προτροπή και παραγγελία του. Όμως για να φτάσει κανείς στο σημείο, αγαπητοί αδελφοί, να αφήσει τα υλικά πράγματα που σήμερα φαίνεται να μας δεσμεύουν περισσότερο και να μας απασχολούν η απόκτησή τους εντονότερο, πρέπει να έχει ανεβεί τα σκαλοπάτια της αγάπης και έχει να έχει αγαπήσει το Θεό πρώτα αληθινά, όπως εκείνος πάλι μας προτρέπει και μας παραγγέλνει στην επί του όρους ομιλία και σε άλλες διδαχές δικές του, και να έχουμε αγαπήσει το Θεό πρώτα με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς μας, με όλη την ψυχή μας, με όλο το είναι μας και των πλησίων μας, τον συνάνθρωπό μας, σαν τον εαυτό μας. Τότε πραγματικά ο λόγος και η παραγγελία αυτή του Κυρίου μας θα έχει απήχηση και θα βρίσκει έφορο έδαφος στις καρδιές των ανθρώπων, των χριστιανών, των μαθητών του. Γιατί η αναφορά τους θα είναι στο Θεό και στη χάρη Του και στη ζωή που Εκείνος επαγγέλλεται και μας λέει να έχουμε, και στην κοινωνία της αγάπης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας και να μην είμαστε απλώς
ξύλα και κέραμι ατάκτως ερημένα, και έτσι να νομίζουμε ότι αποτελούμε την Εκκλησία, τη χριστιανική κοινότητα. Πείσατε λοιπόν Βαλάντια, μη παλαιούμενα. Να έχετε, λέει, πορτοφόλια που δεν θα παλιώνουν ποτέ, γιατί οι καταθέσεις του, το περιεχόμενο τους, θα είναι καταδυθυμένα στη θεϊκή αγάπη στον ουρανό. Σήμερα ακούγονται τα λόγια παράξενα, που ο ατομισμός και ο εγωισμός και η απόκτηση των υλικών πραγμάτων και η απόκτηση της δόξας φαίνεται να απασχολούν τους ανθρώπους όλους και κατ' επέκταση, αφού ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, και εμάς τους χριστιανούς. Κι όμως, ο Χριστός συνεχίζει να λέει, να καλεί, να διδάσκει, να προτρέπει, να παραγγέλει, να μας λέει ποιο είναι το νόημα της ζωής μας, ποια είναι η αληθινή ευτυχία μας. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας τόνισε ότι είναι μακάριο εστί το διδώνε μάλλον ή λαμβάνει, ότι είναι προτιμότερο, ότι είναι ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν παρά παίρνουν. Και σήμερα βλέπουμε σε πολλούς τομείς της κοινωνικής και εκκλησιαστικής μας ζωής να ισχύει το αντίθετο. Όμως ο Λόγος του Θεού παραμένει πάντοτε ζωντανός και τομότερος υπερπάσαν αμφίστομον μάχαιρα, όπως λέει ο προφήτης, που φτάνει μέχρι το βαθύτερο είναι μας, μέχρι μυαλού οστέων και μέχρι των καρδιών μας. Υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι του Θεού διαμέσου των αιώνων, χιλιάδες, εκατομμύρια, που εστερνίστηκαν αυτόν τον λόγο, που άφησαν όλα αυτά τα βάρη, τα υλικά, τα βαρύδια, τα πνευματικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, που τους κρατούσαν σε μια τελματωμένη κατάσταση και μια αγωνία, και ένιωσαν ελεύθεροι που απαλλάγηκαν από αυτά τα πράγματα. Ένας από αυτούς, όσιος Αντώνιος ο Μέγας, όταν άκουσε αυτό το λόγο του Χριστού που μπήκε στην Εκκλησία, το έκανε πράξη και αναδείχθηκε ο μεγάλος ασκητής και διδάσκαλος Σερήμου και ο Μέγας Αντώνιος, που στήριξε με τις προσευχές του την Οικουμένη. Και άπειροι πολλοί διαμέσου των αιώνων. Ανάμεσά τους αυτούς και ο τιμόμενος σήμερα συμπατριώτης σας και πολιούχος της επαρχίας σας, Όσιος Παναγής ο Μπασιάς. Ένας άνθρωπος του Θεού που καλλιέργησε τον εαυτό του με αρετές, με αγιότητα, με εμπιστοσύνη μοναδική στο Θεό, με αγάπη για εκείνον, με αγάπη για τον συνάνθρωπο, που παρότι θα είχε τη δυνατότητα από ευγενική καταγωγή, όπως φαίνεται ότι ήταν, και πεπαιδευμένος για την εποχή του να ζήσει μια ζωή όπως όλοι νομίζουμε καλύτερη, εκείνος επέλεξε σε μια δύσκολη κατάσταση της πατρίδος του, με τους τότε κρατούντες και κατακτητές, να εξασκήσει την αγάπη του Θεού με έναν τρόπο απλό, ουσιαστικό όμως και αληθινό. Και είναι παροιμιώδης η φιλανθρωπία του, η ελεημοσύνη του σε μια κοινωνία τότε του Λιξουρίου και της Κεφαλονιάς, που είχε ευμάρεια, όμως υπήρχαν και πολλοί εμπερίστατοι και πολύ πτωχή αδελφοί, όπως σε κάθε εποχή. Και εκείνος τους αγκάλιασε με την αγάπη του, με την προσευχή του, αλλά και όλα όσα από ευλάβεια οι άνθρωποι του εμπιστευόταν, εκείνος τα εναπέθεται στα χέρια των εμπεριστάτων, των ανεγκεμένων, των πτωχών. Είναι συγκινητικός ο βίος του, που παρότι έχουν περάσει 130 χρόνια από την κοίμησή του, μας μεταφέρει το πλαίσιο της πορείας του. Μιας αγιασμένης πολιτείας, μιας όμορφης, απλής, ασκητικής ζωής κατά Θεόν, αλλά όμως και μιας έντιμης και γνήσιας αναφοράς τους εκείνων, που εκφράζει όλο το είναι της υπάρξεώς του και της καρδιάς του, δοσμένα στο Θεό. Και έτσι μπορούσε να αγαπάει και όλους τους ανθρώπους, δίκαιους και αμαρτωλούς, γιατί τους έβλεπε
εικόνες του Θεού και αδελφού σου Κυρίου. Σήμερα λοιπόν που τον τιμούμε, που ακούσαμε και πάλι τη δασκαλία του Κυρίου μας στο Ευαίον Ευαγγελιστή σήμερα να μας διδάσκει, ας θυμηθούμε ότι οι παραγγελίες και εντολές του Κυρίου δεν είναι έπαια πτερώντα, δεν είναι φιλοσοφίες, δεν είναι θεωρίες ανεφάρμοστες, αλλά είναι πλαίσιο ζωής και αναφορά σε εκείνον και αναφορά στους συνανθρώπους μας για όλες τις εποχές. Όσοι ως Παναγής που τον αγαπάτε όλοι και τον αγαπάμε σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί είναι ένας γνήσιος απλός μαθητής του Χριστού και ένα πρότυπο των κληρικών, μας δίνει το μήνυμα, μας προτρέπει και μας λέει, όσο και αν είναι η κατάσταση στην εποχή μας δύσκολη, όσο και αν η σύγχυση μας γεμίζει αγωνία, όσο και αν τα πλαίσια των ισχυρών και των δυνατών εξουθενώνουν την ευτυχία μας και τη χαρά μας, όσο και αν τα βάρη και τα άγχη που μας προσθέτουν για μια ανταπόκριση φορολογική ή οποιαδήποτε άλλη καταβολή μας εξουθενώνουν, πάντα παραμένει χώρο στην καρδιά μας και πλαίσιο για να εκφράζουμε αυτή τη θεϊκή αγάπη τη θυσιαστική, ούτως ώστε το πλαίσιο της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας να γίνεται πραγματικά Βασιλεία Θεού, παράδεισος επί της γης, οικογένεια αδελφών, κοινότητα όπου θα βιώνουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη και την υποστήριξη. Ας ευχηθούμε λοιπόν, σεβασμιότατε Άγιε και Παλληνίας και αγαπητοί αδελφέ, αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργία, εντιμότατοι άρχοντες και αγαπητοί αδελφοί συνεορταστέ, οι πρεσβείες του δικού σας Αγίου, που σήμερα τιμούμε και γεραίρουμε, να μας ενισχύουν, ούτως ώστε να είμαστε πάντοτε σε αυτή τη θέση και την κατεύθυνση, να εκπληρώνουμε τις θεϊκές εντολές και να βιώνουμε τη θεϊκή αγάπη προς όλες τις κατευθύνσεις, αφού ο Θεός πρώτος μας αγάπησε και μας καλεί να Τον αγαπήσουμε με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς μας και των πλησίων μας, σαν τον εαυτό μας. Αμήν. Ακούσαμε τα όσα είχε πει κατά τη διάρκεια της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στις 7 Ιουνίου 2018 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδίας κύριος Γεώργιος. Τότε είχαμε μεταδώσει απευθείας από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό την λειτουργία ανήμερα της εορτής του Αγίου Παναγή Μπασιά. Σήμερα πανηγυρίζει η πατρίδα του Αγίου, το Λιξούρι της Κεφαλονιάς, και όσοι βρίσκονται εκεί τιμούν ιδιαιτέρως τον Άγιό μας. Στον Άγιο Παναγή Μπασιά αφιερώσαμε και εμείς την σημερινή μας πρωινή διαδρομή. Η μέρα μας ξεκίνησε ακούγοντας τον θεολόγο Δημήτριο Λυκούδη να μας μιλάει για τον Άγιο Παναγή. Στη συνέχεια ακούσαμε τα όσα είχε πει και όσα διδάγματα μας προσφέρει ο βίος του Αγίου Παναγή σε όλους μας. Ήταν η ομιλία που είχε κάνει ως αρχιμανδρίτης το 2013 ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κύριος Χρύσανθος, και ολοκληρώσαμε με τον λόγο του Μητροπολίτου Θηβών. Κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος μας και τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνεται, να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Ένα θέμα τελικά στην εκπομπή μας, δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι μεγάλη η συγκίνηση όταν μιλάμε για τους Αγίους μας και ιδιαίτερα για σύγχρονους και όχι πολύ γνωστούς, όπως είναι ο Άγιος Παναγής Μπασιάς. Πολλά τα διδάγματά του, συγκλονιστικός και συγκινητικός ο βίος του, και να ευχόμαστε όλοι πάντοτε να έχουμε στην ζωή μας τις πρεσβείες του. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιική Εκκλησία.
Γιώργος Μαρκούδης. Ώρα Ελλάδος 11. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.